σήμερα έχουν μαζευτεί εδώ αρκετοί άνθρωποι της αγοράς με πολλές προσδοκίες να δούμε αυτό το καταπληκτικό χώρο, αλλά και να ακούσουμε και τον κύριο Καρετινό. Είναι ο πρώτος άνθρωπος από το χώρο της τέχνης που έρχεται σε μια εκδήλωσή μας και νομίζω ότι με πολύ μεγάλη χαρά θα ανακαλύψουμε τη σχέση της ασφαλιστικής αγοράς με την τέχνη. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Δεν θα πω ότι το αντικείμενό μας είναι τέχνη, θα πω όμως ότι ασφαλίζουμε έργα τέχνης όπως ξέρουμε, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι ο κύριος Καρετινός έχει να μας πει πολύ πιο πρακτικά πράγματα για την εξέλιξη των θεμάτων στη σημερινή κοινωνία, αλλά και το πώς εκείνος σαν αρχιμουσικός συντονίζει ένα σύνολο ανθρώπων, όπως και εμείς στις εταιρείες μας κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Υπήρχε ένας φιλόσοφος το 19ο αιώνα, για να μπω μέσα στο κλίμα τώρα και να οργανώσω λιγάκι τον πρόλογό μου, ο Φρίντριχ Σλέγκελ, ένας γερμανός φιλόσοφος του ρομαντισμού του 19ου αιώνα στο τέλος, ο οποίος θέλοντας να δώσει τον ορισμό της αρχιτεκτονικής, είπε ότι αρχιτεκτονική είναι μία παγωμένη μουσική. Πολλά χρόνια μετά από τον Σλέγκελ, ένας μεγάλος μουσικός, ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, ο οποίος πέθανε το 1971, 20ο αιώνα, αντιστρέφοντας αυτόν τον ορισμό, είπε ότι μουσική είναι μία αρχιτεκτονική σε κίνηση. Μία νότα, αν την παίξω μεμονωμένα, δεν λέει σε κανέναν τίποτα. Η νότα αυτή αρχίζει να αποκτά ένα ενδιαφέρον όταν συνδεθεί με τη διπλανή της. Στη μουσική παίζει πάντα ρόλο η σύνδεση. Η πρώτη νότα με την επόμενη, με τη μεθεπόμενη. Γι' αυτό λοιπόν ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο στη μουσική είναι πραγματικά εκ των όνων κάνευ.